Χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω, έστω και διαδικτυακά. Θα ήθελα πολύ να ήμουν κοντά σας, αλλά έχουμε σήμερα να εξαγγείλουμε μία πολύ σημαντική πρωτοβουλία που σας αφορά όλους. Και καθώς η επιχείρηση Ελευθερία κινείται ταχύτατα και μπαίνει στην αποτελεσματικότερη φάση της, σήμερα αποκτά και ένα πρόσθετο πυλώνα. Είναι μια πρωτοβουλία που θα μπορούσε να ονομαστεί και γαλάζια ελευθερία, καθώς αφορά αποκλειστικά τα νησιά μας. Ο στόχος της είναι ο καθολικός και πλήρης εμβολιασμός των μόνιμων κατοίκων τους, το αργότερο ως τα τέλη Ιουνίου. Οι νησιώτες μας δηλαδή να υποδεχθούν το φετινό καλοκαίρι ασφαλείς και απόλυτα θωρακισμένοι από τον κορονοϊό. Είναι σαφές ότι το πρόγραμμα αυτό θέλει να στηρίξει τις τοπικές νησιωτικές κοινωνίες και την οικονομία τους. Φιλοδοξεί όμως να προσφέρει και ένα θετικό πρόσημο στη συνολική εικόνα του τουρισμού μας. Γι' αυτό και για την επιτυχία του πρέπει να κινητοποιήσουμε όλες μας τις δυνάμεις, θα δημιουργήσουμε νέα εμβολιαστικά κέντρα, θα συγκροτήσουμε ομάδες ταχείας δράσης από υγειονομικούς που θα ταξιδεύουν αμέσως εκεί που θα χρειάζονται και θα αξιοποιήσουμε βέβαια τα εμβόλια μίας δόσης που προσφέρουν γρήγορο αποτέλεσμα. Δίνουμε λοιπόν στα νησιά μας προτεραιότητα για την άμυνα όλων των ενήλικων πολιτών από 18 και άνω, ανοίγοντας νωρίτερα από την υπόλοιπη Ελλάδα τον εμβολιασμό όλου του ενήλικου πληθυσμού τους. Η πρώτη μεγάλη παραλαβή των μονοδοσικών εμβολίων της Johnson & Johnson στα τέλη του μήνα θα κατευθυνθεί εκεί, σε εσάς δηλαδή, ώστε να χτιστεί και το πρώτο μαζικό τείχος ανοσίας. Γιατί μόνο στα 19 μεγαλύτερα νησιά μας ζουν περισσότεροι από 700.000 συμπολίτες μας. Είναι λοιπόν μια μεγάλη ευκαιρία που πρέπει να αξιοποιήσετε εσείς, να αξιοποιήσει πρωτίστως η τοπική αυτοδιοίκηση και να κινητοποιήσει υπέρ του εμβολιασμού τη συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων σας. Η οργάνωση άλλωστε της εκστρατείας, με τη βοήθεια των ενόπλων δυνάμεων στα νησιά μας, χαρακτηρίζεται από επαγγελματισμό, από ασφάλεια και από απόλυτη ακρίβεια. Η γαλάζια ελευθερία θα εξελίσσεται ταυτόχρονα με την Εθνική Εκστρατεία. Όπως ξέρετε, έχει ολοκληρωθεί ήδη ο καθολικός εμβολιασμός σε 32 μικρά νησιά. Σε 3 εβδομάδες θα προσθεθούν ακόμα 36 νησιά μεσαίου μεγέθους, με πληθυσμό ως 10.000 κατοίκους, για να ακολουθήσουν τώρα με την πρωτοβουλία την οποία ανακοινώνουμε 19 μεγάλα νησιά, εκτός βεβαίως της πατρίδας μου της Κρήτης, η οποία λόγω πληθυσμού και του μεγέθους της και του χαρακτήρα της ως ανεξάρτητη περιφερειακή ενότητα εντάσσεται στον εθνικό σχεδιασμό. Η επιχείρηση για την οποία θα σας μιλήσει πιο αναλυτικά στη συνέχεια ο Μάριος ο Θεμιστοκλέους είναι μια επιχείρηση στην οποία θα συστρατευθούν δυνάμεις του Εθνικού Συστήματος Υγείας αλλά και εθελοντές από τις κινητές ιατρικές μονάδες, δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Θα υλοποιηθεί και σε συνεργασία με μη κυβερνητικές οργανώσεις, όπως η Αναγέννηση και Πρόοδος, το Χαμόγελο του Παιδιού και η Σύμπλευση. Σκοπός μας είναι το πρόσφατο μεγάλο κύμα εμβολιασμού να απλωθεί και στις θάλασσές μας. Θέλω να θυμίσω ότι σε εθνικό επίπεδο ξεπερνάμε σταθερά τους 100.000 εμβολιασμούς ημερησίως. Πάνω από 2,5 εκατομμύρια συμπολίτες μας έχουν κάνει την πρώτη δόση του εμβολίου. 1,3 εκατομμύρια συμπολίτες μας έχουν κάνει και τις δύο δόσεις. Και παραπάνω από 4 εκατομμύρια συμπολίτες μας έχουν κάνει ή έχουν κλείσει ραντεβού. Εκτιμούμε ότι τα ποσοστά εμβολιασμού των ηλικιακών ομάδων άνω των 60 στα τέλη Μαΐου θα κυμαίνονται από το 68% ως το 80%. Επιστρέφω στην εκστρατεία στα νησιά μας, που πράγματι, όπως ξέρετε καλά, είναι μια περίπλοκη
άσκηση, έχει επιχειρησιακές δυσκολίες, πολλούς διαφορετικούς τόπους, διαφορετικές συνθέσεις πληθυσμών. Γι' αυτό και έχει μεγάλη σημασία ο σχεδιασμός της. Εγώ θα τονίσω μόνο ότι η πρωτοβουλία αυτή έχει μια σύνθετη διάσταση, υγειονομική, κοινωνική, οικονομική, αλλά και γεωστρατηγική σε κάποιες πλευρές της. Είναι λοιπόν μια υπόθεση εθνική και γι' αυτό και πρέπει να πετύχει, όπως πετυχαίνει συνολικά η επιχείρηση, ελευθερία. Και φυσικά για να γίνει αυτό θα χρειαστούμε την αρρωγή σας και τη στήριξή σας. Θέλω τώρα να δώσω τον λόγο στον Μάριο Θεμιστοκλέους για να σας παρουσιάσει πιο αναλυτικά τους άξονες της πρωτοβουλίας αυτής. Ο στόχος είναι ο καθολικός εμβολιασμός όλων των νησιών της Ελλάδας, με εξαίρεση την Κρήτη, έως το τέλος του Ιουνίου. Να πούμε ότι ο σχεδιασμός για τα νησιά ξεκίνησε όταν ξεκινήσαμε γενικά την επιχείρηση Ελευθερία. Έχουμε ήδη ολοκληρώσει τον εμβολιασμό σε 32 νησιά, τον καθολικό εμβολιασμό τους, με αρκετά πολύ καλή συμμετοχή μέχρι στιγμής, και ολοκληρώνουμε μέχρι 31 Πέμπτου τον εμβολιασμό σε άλλα 36 νησιά. Με αυτόν τον τρόπο θα προχωρήσουμε και στον εμβολιασμό στα υπόλοιπα 19 νησιά, τα οποία απομένουν για να ολοκληρώσουμε το νησιωτικό σύμπλεγμα της χώρας. Για να γίνει αυτό, είναι μια αρκετά δύσκολη επιχειρησιακά. Υπάρχει αυξημένες επιχειρησιακές δυσκολίες. Για να γίνει αυτό, θα αυξήσουμε τα εμβολιαστικά κέντρα από τις δυνάμεις του ΕΣΥ, από τις τοπικές δυνάμεις του ΕΣΥ, για ένα διάστημα από 3 μέχρι 6 εβδομάδες. Θα δημιουργήσουμε κινητά συνεργεία εμβολιασμού από τις υγειονομικές δομές της υπηρετικής χώρας, τα οποία θα κατευθύνονται ανάλογα με τη συμμετοχή, τα ποσοστά σε κάθε νησί και σε συγκεκριμένες χρονικούς περιόδους. Και θα έχουμε και βοήθεια από εθελοντικές οργανώσεις, από τις κινητές ιατρικές μονάδες, τις οποίες είναι αποκλειστική δωρεάν του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, Αναγέννηση και Πρόοδο, το Χαμόγελο του Παιδιού και την Σύμπλευση. Σε αυτό θα έχουμε και ένταξη εμβολιαστικών κέντρων ιδιωτικών ομάδων. Και τα δύο χαρακτηριστικά το οποίο θα βασιστεί αυτό, το οποίο έχουμε και την έγκριση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, είναι ότι θα προχωρήσουμε στα νησιά αυτά σε ταχύτερο άνοιγμα των επόμενων ηλικιακών ομάδων. Δηλαδή, από τις επόμενες μέρες θα ανοίξουμε έτσι ώστε στα νησιά αυτά να είναι δικαιούχοι ο πληθυσμός 18 και άνω, θα μπορεί να κλείνει ραντεβού, θα ανεβάσουμε ραντεβού στο σύστημα με συγκεκριμένες ώρες και ημερομηνίες ανάλογα με το που θα έχουμε κατευθύνει εμείς τις υγειονομικές δυνάμεις, έτσι ώστε όλος ο πληθυσμός που είναι στο νησί να έχει τη δυνατότητα να κλείσει το ραντεβού, και μάλιστα ο εμβολιασμός θα γίνει με το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson. Άρα εδώ χρειάζεται σημαντική βοήθεια από την τοπική κοινωνία, από τις δημοτικές αρχές, από τους περιφερειάρχες, κυρίως τη στήριξή τους, καταρχήν στην εξέβρεση χώρων σε κάποια νησιά τα οποία μας είναι απαραίτητο αυτό. Ήδη έχουμε κάνει τις πρώτες επικοινωνίες και ευχαριστούμε για την βοήθεια που μας παρέχουν. Θα χρειαστούμε ίσως κάποια βοήθεια στη φιλοξενία των υγειονομικών, αλλά το σημαντικότερο απ' όλα είναι να πείσουμε τους κατοίκους των νησιών, αυτούς που μένουν στο νησί, να εμβολιαστούν όσο το δυνατό περισσότεροι. Εμείς θα κάνουμε το σύστημα σε τέτοιο βαθμό ευέλικτο και τα ραντεβού να κλείνουν, αλλά ακόμη χωρίς φυσικά να ταλαιπωρηθεί κάποιος, αν θέλει χωρίς ραντεβού, κάποιες συγκεκριμένες ώρες και στιγμές της ημέρας να μπορεί να πηγαίνει στα εμβολιαστικά κέντρα. Οι γενικές αρχές είναι αυτές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Σεκίδη, με βάση αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη τη μεγάλη πρίκα που έχουμε, τη βαριά μας βιομηχανία, τον τουρισμό, πάντα με κανόνες δημόσιας υγείας και ασφάλειας, να τον ενισχύσει άμεσα μαζί με την δυνατότητα και άλλων βαθμών ελευθερίας στις κοινωνίες και στα νησιά μας και φυσικά, ας πούμε, την οικονομία μας. Έχει έρθει η ώρα, το έχει προαναγγείλει εδώ και αρκετές εβδομάδες, να επανέλθουμε σιγά σιγά σε μια μερική κανονικότητα και σε ολική κανονικότητα. Ζητάμε την βοήθειά σας και τη στήριξη σε αυτό, έτσι ώστε να βοηθήσουμε τους νησιώτες, τους ντόπιους, τους συμπολίτες μας σε ακριτικές περιοχές, σε νησιά τα οποία δεν είναι εύκολο να υπάρχει πρόσβαση, και με μεγαλύτερη ταχύτητα να εμβολιαστούν. Νομίζω ότι είναι μια ομαδική συλλογική προσπάθεια. Ο Πρωθυπουργός ήδη τόνισε ότι είναι μια εθνική προσπάθεια, πατριωτική προσπάθεια. Όπου υπάρχουν δυσκολίες επιμέρους, θα τις λύσουμε. Εδώ είμαστε με πολύ καλή διάθεση και είμαστε το ίδιο αισιόδοξοι, έτσι όπως τρέξαμε το πρόγραμμα
ελευθερία μέχρι σήμερα. Και αυτό το κομμάτι θα τρέξει πολύ καλά, πολύ επιτυχημένα και θα είναι μια μεγάλη διαφήμιση των νησιών σας και της χώρας προς το εξωτερικό. Στέλιο, φαντάζομαι ότι ως προς την υποστήριξη του Υπουργείου να τη θεωρήσουμε δεδομένη. Απόλυτα δεδομένη, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για το λόγο. Να πω μόνο ότι με το σχέδιο που παρουσιάστηκε και τη δουλειά που έχει γίνει στο παρελθόν, φαίνεται ότι η Ελλάδα παρά το μοναδικό γεωφυσικό ανάγλυφο το οποίο έχει, τελικά το να είναι κανείς στο νησί δεν είναι μειονέκτημα, αλλά είναι πλεονέκτημα χάρη στον σχεδιασμό που έγινε, ώστε να υπάρχει καθολικός εμβολιασμός του πληθυσμού μέσα στο χρονικό ορίζοντα που έχετε θέσει, κύριε Πρόεδρε. Οπότε είμαστε μαζί, κυβέρνηση και αυτοδιοίκηση, να κάνουμε αυτό που χρειάζεται για να εμβολιαστούν όλοι οι πολίτες. Χάρη, θες να προσθέσεις κάτι, γιατί φαντάζομαι ότι το μήνυμα το οποίο θα στείλουμε και ως προς το τουριστικό μας προϊόν είναι εξαιρετικά σημαντικό με αυτή την πρωτοβουλία. Τα νησιά μας, η τοπική οικονομία, ιδιαίτερα στο Νότιο Αιγαίο, εξαρτάται σε βαθμό τεράστιο από την τουριστική κίνηση. Το μήνυμα της ασφάλειας της χώρας συνολικότερα επιτυγχάνεται και μέσα από αυτές τις πρωτοβουλίες, ιδιαίτερα στις περιοχές οι οποίες είναι πολύ δημοφιλείς για τους τουρίστες οι οποίοι επιλέγουν τη χώρα μας. Είναι λοιπόν σημαντικότατο όλοι μας να δουλέψουμε και ιδιαίτερα σε περιοχές που μπορεί να υπάρχουν κάποιες αντιστάσεις, η τοπική αυτοδιοίκηση θα είναι πολύτιμος σύμμαχος για να βοηθήσει τους κατοίκους να πάρουν τις σωστές αποφάσεις που θα στηρίξουν την οικονομία και τον τουρισμό μας. Καθώς ανοίγουμε σταδιακά την οικονομική και την κοινωνική δραστηριότητα, απαιτείται από όλους πολύ μεγάλη προσοχή, έτσι ώστε να μην έχουμε τοπικές εξάρσεις, τοπικές επιδημίες που θα μας οδηγήσουν στη λήψη τοπικών περιοριστικών μέτρων. Πιστεύω ότι αυτό μπορούμε να το αποφύγουμε από τη στιγμή που όλοι θα φερθούμε υπεύθυνα και καθώς από αυτό το Σαββατοκύριακο θα ανοίξουν και οι διαδημοτικές μετακινήσεις και θα αρχίσουν τα νησιά να έχουν επισκέπτες και από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Θα γίνουν και αύριο συγκεκριμένες ανακοινώσεις από την κυβέρνηση για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούν οι συμπολίτες μας να ταξιδεύουν εντός της Ελλάδος, ειδικά ως προς τις μετακινήσεις από και προς τα νησιά.